Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Γεγονότα και μορφές της ιστορίας. Επιμέλεια παρουσίαση Πολυξένη Λυκίδου. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλή σας μέρα. Είμαστε εδώ και πάλι μαζί. Σήμερα θα σας πω για μία μάχη που έγινε τον Αύγουστο του 1821, όταν 500 Έλληνες νίκησαν 6.000 Τούρκους. Στις 15 Μαΐου του 1821 μαζεύονται στο μοναστήρι του Αγιώργη στο χωριό Βουργαρέλη της Άρτας οι οπλαρχηγοί Γιώργος Καραϊσκάκης, ο Γιαννάκης, Μήτρος Κουτελίδας, Γόγος Μπακόλας, Αντρέας Ίσκος, Γιαννάκης Ράγκος, Μάρκος Μπότσαρης, Κουτσονίκας και πολλοί άλλοι αγωνιστές και κηρύσουν την επανάσταση στα Τζουμέρκα και στο Ραδοβίζι, υπό τις ευλογίες του ηγούμενου του μοναστηριού Χριστοφόρου. Τα Θεοδόριανα κεφαλοχώρη στα Τζουμέρκα Άρτας, καθώς ήταν απομακρυσμένα και προστατεύονταν από τα φυσικά οχυρά των απόκρημνων βουνών, πρόσφεραν μεγάλες υπηρεσίες στην Επανάσταση του 1821. Οι Τσελιγκάδες ενισχύουν την προσπάθεια και οι Θεοδωριανίτες πυκνώνουν τις τάξεις των ενόπλων. Ακολουθούν τους καπεταναίους και λαβαίνουν μέρος σε πολλές μάχες. Στόχος των Τούρκων, η καταστολή της Επανάστασης στην Πελοπόννησο. Τον Ιούλιο του 1821, ο Ισμαήλ Πασάς με 2.000 Τουρκαλβανούς καταφτάνει στα Τζουμέρκα με σκοπό να ανοίξει δρόμο για τη στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Στόχος του ήταν να καταπνίξει την Επανάσταση στην Πελοπόννησο. Αφού λοιπόν πυρπολούν το Σιράκο και τους Καλαρίτες, τα Πράμαντα και τους Μελισσουργούς φτάνουν στην περιοχή αυτή. Οι Έλληνες οπλαρχηγοί αποφασίζουν να δώσουν την αποφασιστική μάχη στο στενό πέρασμα στη ράχη του Σταυρού. Η περιοχή οφείλει το όνομά της στον πατέρα Κοσμά τον Ετωλό. Στα 1779 είχε περάσει από τα Θεοδόριανα Άρτας ο Πατροκοσμάς, όπου σε περίοπτη θέση ανάμεσα στο Αθαμάνιο και στα Θεοδόριανα έστησε ξύλινο σταυρό. Από τότε η περιοχή αυτή ονομάζεται Σταυρός. Κήρυξε λοιπόν στην αυλή της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου και ίδρυσε το πρώτο σχολείο στα Θεοδόριανα, στέλνοντας ο ίδιος τον πρώτο δάσκαλο από το Ζαγόρι. Αρχηγός των Ελλήνων ορίζεται ο Γόγος Μπακόλας. Ο Γόγος Μπακόλας γεννήθηκε το 1751 στη Σκουλικαριά Άρτας και ήταν θείος του Γεώργιου Καραϊσκάκη από τη μεριά της μητέρας του. Το 1821 ήταν 70 περίπου. Ήταν σεβαστός από όλους για τη σύνεση, την παλικαριά του, αλλά και την εμπειρία της ηλικίας του. Στην πολιορκία της Άρτας, το φθινόπωρο του 1821, διακρίθηκε για την τόλμη του. Ο Γόγος Μπακόλας, γνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία της θέσης Σταυρός, σε υψόμετρο 1250 μέτρων, βιάζεται να φτάσει και να οργανώσει την άμυνα. Φτάνει λοιπόν στο Σταυρό τη νύχτα της Δευτέρας προς 3 Αυγούστου μαζί με άλλους καπεταναίους. Αρχικά φροντίζει να φυγαδέψει τον άμαχο πληθυσμό και να εκενώσει το παρακείμενο χωριό των Θεοδόριανων. Έτσι οι Τούρκοι φτάνουν στα έρημα Θεοδόριανα. Η πρώτη μάχη στο Σταυρό αρχίζει στις 4 Αυγούστου του 1821. Από τη μία μεριά 2.000 Τουρκαλβανοί
και απ' την άλλη λιγοστοί Έλληνες που καταφέρουν όμως να τους αντιμετωπίσουν. Το βράδυ κατεφθάνουν ενισχύσεις και στα δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Οι Τούρκοι βέβαια είχαν υπεροπλία, αλλά οπισθοχωρούν. Την επόμενη μέρα ξεκινάει η μεγάλη επίθεση. Οι Τούρκοι πλέον αριθμούν 6.000, ενώ οι Έλληνες είναι 500. Η μάχη κρατά όλη μέρα, αλλά οι Τούρκοι δεν καταφέρουν να περάσουν το Σταυρό. Οι απώλειες των Τούρκων είναι μεγάλες και αναγκάζονται να οπισθοχωρήσουν και να επιστρέψουν στα Γιάννενα. Η νίκη στο Σταυρό είχε μεγάλη σημασία για την εξέλιξη της Επανάστασης, γιατί εμπόδισε τους Τούρκους να περάσουν προς τη στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, δίνοντας έτσι χρόνο να εδραιωθεί η Επανάσταση. Όπου γόγος, εκεί και νίκη. Στη μάχη πήραν μέρος και οι Κουτελιδαίοι, ο Ράγκος, ο Καραϊσκάκης, Τζαρακλής, ο Γερομπαλωμένος και άλλοι. Μάλιστα, ο Μακρυγιάννης που συμμετείχε στη μάχη εξαίρει την ανδρεία του γόγου Μπακόλα και ο χειρότερος Έλλην έκαμε με ανδρεία το χρέος του. Όμως προτιμάται και δοξάζεται ο γόγος ο αθάνατος. Δεν στοχάζεται θάνατο αγνός πατριώτης. Ήταν πολλά άξιος και τυχερός ο γόγος. Ήταν τίμιος άνθρωπος και γενναίος πατριώτης και αγαθός. Αρρώστησε σε κάμποσο καιρό και από την πίκρα του απέθανε. Οι πατρίς χάριτες χρωστάγει σε αυτόν τον γενναίον άντρα. Τέτοιους αξιωματικούς θέλει η κυβέρνησή μας να λευτερώσει την πατρίδα. Νέους, τους παλιούς σκότωμα. Μπεζέρισαν να ακούνε γόγο με 80 έναν άνθρωπο να βαστάξει 6.000 και να γιωμίσει ο τόπος σκοτωμένος. Όπου γόγος, εκεί και νίκη. Το μνημείο που έχει αναγερθεί σε αυτή τη θέση τιμά τους πεσόντες και έτσι διαφυλάσσει και την ιστορική μας μνήμη και βέβαια προσφέρει και στους ταξιδιώτες που φτάνουν ως εκεί και μια εκπληκτική θέα. Αυτά λοιπόν και για αυτή την τόσο σημαντική μάχη που έγινε στη θέση Σταυρός. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς τη γνωρίζατε, εγώ δεν τη γνώριζα. Ασχολούμενη και εγώ με όλα αυτά, εμπλουτίζω και τις γνώσεις μου. Και θα συνεχίσω με τον Ενρίκον Φέρμι. Όταν λοιπόν ο Ενρίκον Φέρμι ήταν 14 ετών, περπατούσε συχνά στο χώρο της αγοράς της Ρώμης και αναζητούσε βιβλία στα παλαιοπολία. Πολύ γρήγορα λοιπόν βρήκε κάτι ενδιαφέρον. Ένα βιβλίο φυσικής του 1840 στα λατινικά. Το ολιγόλογο «Αγόρι αυθεντία» είδε στα μαθηματικά, στράφηκε λοιπόν στη φυσική. Η μνήμη του ήταν αξιοσημείωτη, σε τρόπο ώστε αρκούσε συνήθως η ανάγνωση ενός βιβλίου μία μόνο φορά. Τρομερό χάρισμα, έτσι. Χρόνια αργότερα μπορούσε ακόμα να απαγγέλει από μνήμης τη Θεία Κωμωδία του Ντάντη και Αριστοτέλη. Στο Πανεπιστήμιο, ο Ενρίκο ήταν άφθαστος στην επίλυση θεωρητικών προβλημάτων φυσικής. Ήδη φυσικός, το 1920, εθεωρείται ως συνώνυμος του πειραματικού φυσικού. Έτσι άρχισε να μελετά τη διάθλαση των ακτίνων Χ σε παραμορφωμένους κρυστάλλους. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής του χάρισαν το τίτλο του διδάκτορα. Μετά την κατάληψη θέσεως στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης, ο Φέρμι στράφει στη βελτίωση της πειραματικής του τεχνικής. Σύντομα απέκτησε μεγάλη εμπειρία σε θέματα μηχανικής. Οι πειραματικές ικανότητες του Φέρμι οδήγησαν σύντομα σε μεγαλύτερες επιτυχίες. Μετά λοιπόν την ανακάλυψη των νετρονίων το 1932, τέθηκε επικεφαλής ομάδας που ερεύνησε την ακτινοβολία που προήλθε από βομβαρδισμό με δέσμη νετρονίων. Ο Φέρμι έδωσε απάντηση στα προβλήματα της έρευνας, ανακαλύψες ότι βραδύτερα νετρόνια παράγουν ισχυρότερη ακτινοβολία. Λόγω των προσπαθειών του, του απονεμήθη το βραβείο Νόμπελ το 1938. Μολονότι, νωρίτερα, ο Ίνταν Οντάκ υπενήχθη τη δυνατότητα σχάσης, ο Φέρμι σε όλη τη διάρκεια της εργασίας του με τις δέσμες νετρονίων το 1932 δεν βρήκε απόδειξη του φαινομένου αυτού.
Αργότερα, όταν ανακαλύφθηκε η σχάση, ο Φέρμι τιμώρησε τον εαυτό του για την ευλεψία του. Έτσι, μια μέρα που αυτός και μερικοί συνάδελφοί του προβληματίζονταν για το τι ακριβώς εικονίζονταν σε ένα πίνακα, ο Φέρμι είπε ότι ήταν πιθανόν ένας επιστήμονας που δεν ανακάλυψε τη σχάση. Αποδέχτηκε επίσης μία θέση στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και αργότερα στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Η σχάση και η πιθανότητα αλυσιδωτής αντίδρασης τον απασχολούσε συνεχώς. Η Ευρώπη ήταν σε πόλεμο και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κήρυξαν τους Ιταλούς εχθρικούς από δυσμένεια. Παρά τους περιορισμούς που του υποβλήθηκαν, ο Φέρμι σχεδίασε τον πρώτο ατομικό αντιδραστήρα που λειτουργήσε το 1942 για 28 λεπτά και παρήγαγε μισό βατ. Ακολούθησε το Λος Άλαμος και η ατομική βόμβα. Ο Φέρμι διέθετε τρομερή μνήμη και η ικανότητά του στην επίλυση προβλημάτων ήταν απέραντη. Προς το τέλος όμως της ζωής του, παραπονέθηκε ότι δεν μπορούσε να παρακολουθήσει ειδικό σεμινάριο που δόθηκε από νέο φυσικό. Μόνο η τελευταία πρόταση της διάλεξης τον εγκαρδίωσε και αυτή είναι η θεωρία της διάσπασης Β του Φέρμι. Αυτά λοιπόν και για σήμερα. Θα είμαστε μαζί την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Παρασκευή στις 18:30 και την Κυριακή στη 1 η ώρα. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Γεια σας. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.